11 gaming facts και τρίβια. Γιατί 11? Γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα από τους άλλους. Νούμερο 1. Το Shadow of the Colossus ήταν αρχικά σχεδιασμένο για να έχει co-op mode. Μία ομάδα παιχτών θα συνεργαζόταν για να ρίχνει τον εκάστοτε κολοσσό. Δυστυχώς αυτό ήταν αδύνατο για τις δυνατότητες του PS2. Κατάλαβες. Θα γαμούσε αυτό έτσι. Χάσαμε μία υπερπαιχνιδάρα, η οποία έγινε remake βέβαια στο PS3, αλλά εντάξει, φαντάσου πώς θα γαμούσε. Παιδάκια τώρα να ρίχνουμε τον κολοσσό μαζί έτσι. Νούμερο 2. Final Fantasy 7. Ήταν αρχικά προγραμματισμένο για να βγει στο Nintendo 64 και στις κασετούλες του, τις γνωστές. Αλλά η Square τελευταία στιγμή το ακύρωσε και το έβγαλε για το PlayStation 1, το οποίο έπαιρνε τα πολύ γνωστά δισκάκια σε όλους. Το παιχνίδι θα χρειαζόταν 16 κασέτες Nintendo 64 για να χωρέσει στην ολότητά του. Πόσο χώρο είχαν, 15 MB κάθε μία. Ήταν μικρές ζεφλή, γιατί ήταν και αλλιώς η τεχνολογία τότε. Νούμερο 3. Τα Necromorphs από τη σειρά Dead Space, πασίγνωστη horror σειρά σε όλους μας, δημιουργήθηκαν αφού οι developers της εταιρείας έβλεπαν φωτογραφίες από θύματα σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και αφού είδαν καμιά εκοπτιστή horror ταινίες ο καθένας. Δηλαδή κατάλαβες πόσο άρρωστο πρέπει να είναι το κεφάλι σου για να φτιάξεις τα Necromorphs. Είδανε καμένα θύματα, τρακαρισμένα, διαμεδισμένα ανθρώπους. Πρέπει να είχαν αρρωστήσει έτσι. Θα είχαμε πολλά μπροστά. Δεν εξηγείται. Εκτό αν είναι όλοι κάθρα. Εντάξει. Και βλέπω μόνο τέτοια. Και μετά στα καπάκια βλέπω και 15 horror ταινίες για να έχω λίγη έμπνευση παραπάνω. Το αποτέλεσμα ήταν θεϊκό τουλάχιστον. Εντάξει, όντως βοηθάει όμως έτσι. Βοηθάει, φίλε, αλλά τώρα. Κοίταξε με τις horror movies. Με τις horror movies δεν το βλέπω περίεργο. Βλέπεις εκεί πέρα λίγο. Ναι, είναι ταινία. Είναι ταινία, είναι διαφορετικό. Ναι. Βλέπεις ένα ψέμα. Αλλά όταν βλέπεις τις εικόνες, ξέρω εγώ, καμένων ανθρώπων είναι λίγο περίεργο. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Αυτό ήταν το σημερινό αγαπημένο μου. Νούμερο 4. Το 60% των Αμερικανών πάνω από 6 ετών, δηλαδή περίπου 145 εκατομμύρια άτομα, παίζουν video games. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 28 ετών. 28 ετών. Εδώ. Έγραφα. Δεν σας λέω μαλακίες τώρα. Τα έχω διαβάσει αυτά. Νούμερο 5. Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που είχαν παραπάνω από ένα φινάλε ήταν το Summoner's Quest, Castlevania 2 δηλαδή, για το Nintendo Entertainment System που βγήκε το 1987. Παιχνιδάρα. Μια πληροφορία που αγνοούσα παντελώς. Ναι, και τα Castlevania γενικά είναι παιχνιδάρα. Εντάξει, τα Castlevania είναι από τις πιο top σειρές που πρέπει να δοκιμάσετε όπως και τίποτε. Top γραφικά εποχής, ατμόσφαιρα. Και... δυσκολία, εντάξει. Καλά. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δυσκολία. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που έχει παραπάνω από ένα φινάλε. Έχει 3-4, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι να σου πω. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Και νόμιζα ότι το Castlevania για το Nintendo 64 ήταν από τα πρώτα που είχε δεύτερο και τρίτο φινάλε. Πράγμα το οποίο εγώ δεν ήξερα γιατί του Summoner's Quest του Sky 9 χρόνια. Νούμερο 6. Τα δισκάκια του Nintendo GameCube χωρούν 1,5 GB. 190 φορές παραπάνω από τη χωρητικότητα που είχαν οι κασέτες για το Nintendo 64. 190 φορές. Είναι τεράστια διαφορά, έτσι. Είναι... βλέπεις τα άλματα της τεχνολογίας από παλιά. Μιλάμε για μία πίσω από την Edicon Solo, ξέρω, σε τέτοια φάση. Ναι, back to back. Μιλάμε για 7 χρόνια, ξέρω, 8. Εντάξει, καλά. Και σήμερα βάζουμε games μέσα σε τέτοιο. Μέσα σε Blu-ray και που έχουν 60-70 γίγκα το κάθε game. Καλά, ναι. Αν το δω. Αυτή είναι άλλη λίστα, ναι. Ναι. Λοιπόν, πας στο μήνυμα και μετά. Νούμερο 7. Ένα controller. Ναι, όχι άκυρο. Αυτό ήταν το προηγούμενη σειρά που το έσβησα και έπρεπε να το κάνω σωστά. Οι περισσότερες φορές που έχει πατηθεί ένα κουμπί πάνω σε ένα gaming controller, έχει λέξει controller, είναι 16 το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, για να σου το διαβάσω κιόλα. Ρεκόρ το οποίο το έθεσε ο Ιάπωνας, το Σουγιούκι Τακαχάση. Δηλαδή, για να καταλάβεις πόσο ανεπτυγμένη η αίσθηση γρηγοράδες έχει το παλικάρι, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έκανε αυτή την κίνηση 16 φορές. Είμαι σίγουρος ότι κάνετε όλη αυτή τη στιγμή απόπειρα να σπάσετε αυτό το ρεκόρ. Κύριε, το Σουγιούκι είστε beyond the like, έτσι. Νούμερο 8. Ωραία, φίλε, με τους Ιάπωνες σήμερα. Ο Σατόσι Τατζίρι
δημιουργός του παγκόσμιου φαινόμενου Pokémon, γι' αυτό τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο και τον άνθρωπο, εμπνεύστηκε για τη σειρά και για τα μήνυ τερατάκια που έφερε στον κόσμο από τις σκάμπιες που μάζευε μικρός και τις έβλεπα να μεταμορφώνονται σιγά σιγά σε πεταλούδες. Που μπαίνουν στο πουλί και γινόντουσαν πεταλούδες. Κατάλαβες. Και... από αυτό το πράγμα, από αυτό το πάρα πολύ μικρό πράγμα, σου έφερε τα Pokémon. Ναι, το Caterpie που γινόταν Metapod. Metapod. Και μετά Butterfree, ναι. The Memories, The Feels. Ναι, και ήταν και το άλλο, το με το κεντρί. Beetle. Beetle. Κακούνα. Κακούνα, ναι. Και Beetle ήταν τελευταία. Ναι, τη Σφίκα. Ναι. Δεν μας χρειάζεται το Pokémon αυτή τη φορά. Το Weedle, Weedle. Weedle. Weedle, καμαλέκα, θυμήθηκε, θυμήθηκε το Weedle. Εννοείται. Το άχρηστο το Pokémon. Ρε, αυτά τα έπαιζα πριν, 1,5 μήνα, δεν θυμάσαι. Που το τερμάτισε μέσα σε 2 μέρες. Ναι, το θυμάμαι. Νούμερο 9. Στο World of Warcraft υπάρχει ένα dungeon με το όνομα Uldaman. Εκεί μπορείς να συνεργαστείς με 3 νάνους NPCs, οι οποίοι μοιάζουν υπερβολικά με ένα άλλο παιχνίδι της Blizzard, το The Lost Vikings, όπως λέγεται. Παιχνίδι του 1980 κάτι, δεν θυμάμαι για πού έχει κυκλοφορήσει. Η The Lost Vikings... ήταν από τα πρώτα παιχνίδια της Blizzard. Δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι της Blizzard. Το πρώτο νομίζω ήταν Racing. Τέλος πάντων, είναι από τα πρώτα παιχνίδια της Blizzard και βλέπουμε ότι... εμφανίζονται και στο Heroes of the Storm. Μπράβο. Νούμερο 10. Το Super Mario World χρειάστηκε 29.000 ώρες για να φτιαχτεί. Μεταφράζεται περίπου σε 3,5 χρόνια ή 2,5 χρόνια. 2,5-3,5. 2,5 χρόνια. Ευτυχώς για την εταιρεία πούλησε 17 εκατομμύρια κόπιες και έγινε ένας από τους πιο μοσχοπολιμένους τίτλους του SNES. Όταν τα διαβάσαμε αυτό, εντάξει, είπα γιατί χρειάζεται τόσο χρόνο. Αλλά ήταν άλλα τα μέσα, έτσι. Προφανώς. Άλλα τα μέσα, πολύ λιγότερα άτομα. Και τελευταίο, και το αγαπημένο σου, εμένα ήταν τα Necromorphs. Νούμερο 11. Στο Original Fallout, εάν φτιάξεις χαρακτήρα με λιγότερο από 4 intelligence, ο χαρακτήρας σου δεν μιλάει και δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τα NPCs. Οι επιλογές στους διαλόγους είναι μόνο ήχους, μουγκριτά και... ναι. Κοινώς φτιάχνεις ένα πρωτόγωνο πράγμα χωρίς διανόηση και χωρίς intelligence και χωρίς βούληση. Και αυτό κάνει το παιχνίδι πολύ δύσκολο. Απίστευτα δύσκολο για να το τερματίσεις. Δηλαδή φαντάσου ένα τύπο να γυρίζει όπως κάνω εγώ όταν περιμένω τον Τελιβερά να έρθει. Αυτό. Φαντάσου δηλαδή πόσο μπροστά ήταν για την εποχή του. Το RPG στοιχείο και μιλάμε το Fallout το πρώτο βγήκε γύρω στο 96-98, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Μπεθέστα, Τοντ Χάουαρντ, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, πάντες, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μίτσος και Νίκος από Non Gamers Must Die. Τα λέμε την επόμενη φορά. Stay tuned στο κανάλι.